Στη δημοσιότητα δόθηκε ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λίμωξης από τον νέο κορονοϊό. Έτσι, ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 3.080 νέα κρούσματα του ιού στην χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων 270.230. 72 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο, φτάνοντας συνολικά στους 8.232. 753 είναι οι διασωληνωμένοι. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε σήμερα 3.080 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας, ενώ ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στην επικράτεια ανέχεται σε 753 ασθενείς. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ώρων, 72 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους λόγω κορονοϊού. Σύμφωνα με την κατανομή κρουσμάτων, 35 καταγράφηκαν στην Καβάλα, 10 στην Δράμα, 27 στην Ξάνθη, 1 στο νησί της Θάσου, 12 στην Ροδόπη, 16 στον Εύρο. Σήμερα κάναμε αρκετά εισιτήρια και παραμένω στην κλινική COVID αυτή τη στιγμή 26 άτομα. Επαναλαμβάνω, 26 άτομα, απόλυτα διαχειρίσιμα νούμερα. Και μην ξεχνάτε ότι έχουμε και τον γειτονικό νομό της Δράμας. Της Δράμας, άρα είναι τα περιστατικά. Τα 9 περιστατικά από τα 26 είναι του νομού Δράμας. Επομένως, τα νούμερα είναι απόλυτα διαχειρίσιμα. Ελπίδα και ευχή όλων μας είναι να διατηρηθούμε σε αυτά τα νούμερα. Και να πέσουν, αν μπορούν και όλοι. Και να πέσουν, αν είναι δυνατόν, και όλοι να επιστρέψουν στα σπίτια τους υγιείς. 38 κρούσματα κορονοϊού καταγράφηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά, ο Δήμος Σερών μπαίνει στο βαθύ κόκκινο λόγω αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου. Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, στο βαθύ κόκκινο δηλαδή, εντάσσεται και ο Δήμος Σερών της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, όπου τα ενεργά κρούσματα έχουν αυξηθεί σε 198 από 87 στις 23 Μαρτίου. Δηλαδή, είχαμε αύξηση μέσα σε μια εβδομάδα 127,6%. Την ίδια στιγμή παρελήφθη η πρώτη δόση των self-tests, τα οποία θα διατεθούν στα φαρμακεία από την Τετάρτη 7 Απριλίου. Ο εφοδιασμός των φαρμακείων θα ξεκινήσει από την προσεχή Τετάρτη 7 Απριλίου και καλώς ερχόντων των πραγμάτων, έως το τέλος της εβδομάδος, τα φαρμακεία όλης της χώρας θα διαθέτουν επαρκείς ποσότητες για να τις διαθέσουν σε πρώτη φάση στους μαθητές λυκείου 16-18 ετών και τους εκπαιδευτικούς. Ξεκινάμε με τη διάθεση στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να διασφαλίσουμε την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς. Στη συνέχεια η διάθεση θα συνεχιστεί στους πολίτες των παραγωγικών ηλικιών από 18-67 ετών και τέλος στους άνω των 67 που έχουν ήδη θωρακιστεί σε μεγάλο ποσοστό από τον εμβολιασμό.